Σήμερα, πρώτη μέρα του χρόνου, μια 43χρονη γυναίκα στην Αθήνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Η σύλληψή του μέσω εξωσωματικής είχε γίνει πριν από σχεδόν 11 χρόνια μαζί με το δίδυμο αδελφάκι του. Η 43χρονη Εύη κρατάει στην αγκαλιά της το νεογέννητο αγγελούδι της. Ανυπομονεί να πει στο 10χρονο γιο της ότι έφερε στον κόσμο τον μικρό δίδυμο αδελφό του, καθώς η γονιμοποίηση και των δύο εμβρίων είχε γίνει ταυτόχρονα με εξωσωματική πριν από σχεδόν 11 χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενη που μετά από τόσα χρόνια απέκτησα το δεύτερο. Το πρώτο ήρθε το απέκτησα το 2009. Και τώρα ήρθε το καινούριο μέλος το 2020. Η 43χρονη είχε καταψύξει το δεύτερο γονιμοποιημένο της οάριο. Όμως η νομοθεσία προβλέπει τα κατεψυγμένα έμβρια και οάρια να καταστρέφονται με τη συμπλήρωση 10 ετών. Έτσι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, πήρε την απόφαση να μην χάσει την ευκαιρία να γίνει για δεύτερη φορά μητέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που πρόλαβα μέσα στη δεκαετία να αποκτήσω το δεύτερο παιδί. Γιατί δεν θα προλάβαινε λόγω νομοθεσίας ότι στα 10 χρόνια μετά τέλος, τι θα έκανα, τα έμβρια καταστρέφονται. Και μια απόφαση που ήταν δύσκολη για την οικογένειά σας, δεν ήταν τόσο εύκολο να μπείτε σε μια διαδικασία μιας δεύτερης εγκυμοσύνης. Ναι, ήταν δύσκολη λόγω οικονομικών προβλημάτων, θέμα υγείας, αλλά έπρεπε να το αποφασίσουμε. Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ζητούν να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και να παραταθούν τα όρια διατήρησης κατεψυγμένων οαρίων και εμβρίων, ώστε όλο και περισσότερα ζευγάρια να μπορούν να φέρουν στον κόσμο παιδιά. Είναι απαράδεκτο να πετιώνται χιλιάδες έμβρια στο σκούπιδο ΔΝΚ, μόνο και μόνο για την εφαρμογή ενός νόμου που κάποτε ενδεχομένως να ήταν καλός, αλλά σήμερα βέβαια δημιουργεί προβλήματα. Το όριο που διατηρούνται τα έμβρια στην κατάψυξη πρέπει να αλλάξει. Η πρωτοχρονιά του 2020 έφερε στην Εύη το πιο όμορφο δώρο, ένα υγιέστατο αγοράκι. Η ίδια ζητεί η πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε όλες οι γυναίκες που έχουν καταψύξει έμβρια να προλάβουν να γευτούν τη χαρά της μητρότητας.